Μία που έχει εμφανιστεί τον τελευταίο μήνα θα μας ενημερώσει η Κωνσταντίνα Δημητρίου. Λοιπόν, Μιχάλη, παγκόσμιο πανικό πυροδότησε ξανά η Κίνα, αυτή την φορά με την έξαρση κρουσμάτων μυστηριώδους πνευμονία σε παιδιά. Τα νοσοκομεία του Πεκίνου κατακλείζονται καθημερινά από άρρωστα παιδιά με ασυνήθιστα συμπτώματα όπω φλεγμονή στου πνεύμονε και υψηλό πυρετό. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέδωσε η Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, οι διακομιδέ παιδιών στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί από τον περασμένο Μάιο. Ο αρμόδιο φορέα έχει ζητήσει ήδη από την κυβέρνηση τη χώρα περισσότερε πληροφορίε για την ασυνήθιστη αυτή αύξηση των ασθενειών του αναπνευστικού, με τι κινέζικε αρχέ να ισχυρίζονται πω τα αυξημένα κρούσματα αποδίδονται στην εποχική γρήπη και σε άλλα συνηθισμένα μικρόβια και παθογόνα. Αποδίδουν μάλιστα τα αυξημένα κρούσματα στην μειωμένη ανοσία που έχουν τα παιδιά στην Κίνα, Απέναντι στου συνήθει Ιού εξαιτία των μέτρων προστασία που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα διατυπώνει τι επιφυλάξει τη και να αναφέρουμε πω οι υγειονομικέ αρχέ στο Πεκίνο μπροστά σε μια νέα πιθανή απειλή αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα ενθαρρύνοντα του κατοίκου να φορούν μάσκε, να κρατούν αποστάσει και να παραμένουν στο σπίτι εάν δεν αισθάνονται καλά. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Εσύ ο τέλο το μαρτύριο για του 41 εργάτε στην Ινδία που πάλευαν να επιβιώσουν επί δύο εβδομάδε παγιδευμένοι στην Ισίραγκα που κατέρευσε. Απεγκλωβίστηκε.